Λοιπόν, και εμείς θα υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Μαζί μας λοιπόν είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Έτσι, είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο. Πάρα πολύ αγαπητός. Και είναι πολύ πολύ καλός ηθοποιός. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος. Καλώς όρισες. Γεια σου, παιδιά μου. Καλώς όρισες, Δημήτρη. Καλά. Εγώ έφυγα και λίγο πριν από τη σαλάτα. Μεγάλη σας. Όλα καλά. Πιο καλά δεν γίνεται. Τι ωραίο. Το λες τώρα χιουμοριστικά ή το εννοείς? Το πιστεύω. Μας τα είπες και στο διάλειμμα. Καλύτερα μου λέει δεν γίνεται. Ναι, γιατί να γίνει καλύτερα, αφού είμαστε γεροί. Ναι. Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όπως είναι, με χαρά είμαστε. Εσύ γενικά είσαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο. Πολύ, πολύ, πολύ. Ναι. Πολύ. Από μικρός έτσι. Έτσι. Δηλαδή δεν σε λυγίζει τίποτα, ρε παιδί μου. Ποτέ. Δεν έχει στεναχωρηθεί για τίποτα. Έχω στεναχωρηθεί. Για ποια πράγματα στεναχωριέσαι? Εάν κινδυνεύει η υγεία των παιδιών μου, παράδειγμα, των δικών μου ανθρώπων, αυτό. Μια ατυχία, ας πούμε, που καμιά φορά είναι το ανεξέλεγκτο. Αυτό θα με στεναχωρήσει. Αλλά έτσι να πω αυτό. Είμαι λίγο του Σοκράτη. Δεν στεναχωριέμαι, λέει, για αυτά που γίνονται και για αυτά που δεν γίνονται. Μάλιστα. Δεν, η δουλειά λίγο δεν σε αγχώνει? Αυτό σε... είναι άλλο πράγμα. Το άγχος υπάρχει. Ναι. Συνέχεια ψάχνουμε δουλειά, δύο φορές το χρόνο, αυτά τα ξέρω. Εσύ πόσες φορές έχεις μείνει άνεργος? Ναι, πολύ λίγες. Έγινε μια παρεξήγηση πρόσφατα, θα έλεγα, το καλοκαίρι. Τι παρεξήγηση? Είχαμε συζητήσει 34 χρόνια στη δουλειά, άλλο 35-36 περνάνε. Επί δύο φορές που ψάχνουμε δουλειά, άλλο έμεινε 74 φορές. Έζησα την αγωνία και γράφηκε, έμεινε άνεργος τώρα 74 φορές. Κύριε, πάντως αυτό ότι η ηθοποιοί ουσιαστικά του θεάτρου ψάχνετε δύο φορές το χρόνο δουλειά, την επόμενη συνεργασία σας. Ναι, ναι. Είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος το βιώνει. Λέει, διάβασα μια έρευνα χθες. Το βιώνει. Ότι ο μέσος Αμερικανός αλλάζει δουλειά και ψάχνει, βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας τρεις φορές στη ζωή του. Για τον Έλληνα δεν ξέρω. Δημόσιος υπάλληλος, μία ψάχνει, τελειώνει. Δεν υπάρχει το γεγονός ότι δεν απολύεται ποτέ. Στο ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα τώρα με την κρίση. Αλλά εσείς οι ηθοποιοί ψάχνετε για δουλειά δύο φορές το χρόνο. Ναι. Είναι πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό, έτσι ήταν και όποιος πιστεύει ότι στο θέατρο πηγαίνουμε περισσότερο γιατί ενδιαφέρει εμάς. Δηλαδή το θέατρο έχει ανάγκη από εργάτες, έχει ανάγκη από καλλιτέχνες, αλλά περισσότερο κέρδος έχουμε εμείς. Δεν έχει το θέατρο. Ναι. Ουδείς ένα αντικατάστατος. Ναι. Συνεπώς, εγώ κερδίζω. Άρα έχει και ένα κόστος. Mm-hmm. Όποιος νομίζει θα βγάλει πολλά λεφτά ή είναι μια κερδοφόρα έτσι. Σαν επάγγελμα, επιχείρηση και δραστηριότητα, είναι λάθος. Πληρώνεται καλά το θέατρο, Δημήτρη. Δηλαδή, ένας. Εγώ δεν λέω τώρα για τους πρωταγωνιστές οι οποίοι αμείβονται με ποσοστά, φαντάζομαι, από τις θεατρικές παραστάσεις. Λέω τώρα για έναν ηθοποιό, ας πούμε, ο οποίος θα πάρει μισθό. Τι μισθό, δεν ρωτάει για σένα, γενικά, τι μισθοί πάνω κάτω πέσουν, ας πούμε, στο θέατρο? Μιλήσω... Με το μήνα πληρώνεστε. Με το μήνα. Είναι η σεζόν. Όχι με την παράσταση, ας πούμε. Όχι, όχι, με το μήνα. Με το ένσημό του κανονικά. Πόσα λεφτά μπορεί να πάρει ένας ηθοποιός, δηλαδή? Εξαρτάται. Τώρα με αυτή την εποχή μπορεί να ξεκινήσει από 600 ευρώ και να φτάσει μέχρι 1.000, 1.100, 1.200. Το maximum. 1.200 ευρώ. Όπου αυτά θα είναι για 4-5 μήνες, ας πούμε. 6-7 ανάλογα. 6-7. Και το και... αυτό της αλλαγής της δουλειάς έχει και κάτι για έναν ηθοποιό. Τον αλλάζεις θέατρο, τον αλλάζεις έργο, τον αλλάζεις συνεργάτες. Έχει και κάτι τον αζωογονητικό. Αν βρίσκεις δουλειά και δεν μιλάμε για ένα επίπεδο ανεργίας. Σαφώς, σαφώς. Έχει ενδιαφέρον γιατί συναστρέφεσαι με άλλους συναδέλφους, μαθαίνεις, βλέπεις. Δηλαδή και οι Αμερικανοί αυτό που είπες δεν είναι και βαρετό να είσαι στην ίδια δουλειά. Τι εννοείς? Ότι έχεις τις ίδιες εικόνες συνέχεια. Σαφώς, δεν έχει πάρει μια εξέλιξη, υπάλληλος. Μια αλλαγή. Αν δεν μιλάμε για ενεργεία. Δηλαδή αν... ένας άνθρωπος που είναι υπάλληλος σε τράπεζα, μια ζωή την ίδια εικόνα έχει. Εννοεί όμως ότι γι' αυτό έχει... είναι ωραίο το επάγγελμα του ηθοποιού και έχει. Ναι, αλλά είναι ανασφαλές όμως και ειδικά με την πληθώρα των ηθοποιών που υπάρχουν στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, τώρα ο πληθωρισμός είναι σχετικός. Δεν είστε πολύ ηθοποιοί σε σχέση. Ναι. Δηλαδή, λέμε ρε παιδί μου και άλλοι μεγάλους συναδέλφους το έχουμε συζητήσει ότι στην Αθήνα έχετε περισσότερα θέατρα σε σχέση με τον πληθυσμό της πόλης, ας πούμε, ή της χώρας. Ναι, δεν πάει με αυτή την αναλογία. Είναι μια πρόταση. Το θέατρο είναι καλό να υπάρχει. Είναι χώρος έκφρασης και επικοινωνίας τέχνης. Κάποιος θέλει να δει μια παράσταση, πηγαίνει, κάνει την επιλογή του. Ναι, αλλά όταν όμως τα ποσοστά ενεργείας στους τοπιούς είναι τα μεγαλύτερα που υπάρχουν από κάθε άλλο ήταν το 86, έγινε 97%. Ήταν το 86%, φτάσαμε στο 97%. Άρα 3% των ηθοποιών δουλεύουν. Βεβαίως. Οι άλλοι 96% τι κάνουν? Γίνονται μπάρμαν, ταξιτζίδες. Ναι, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, πολύ μεγάλη δυσκολία. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα πάει τώρα. Η κρίση λειτουργήσε καλά. Τι εννοώ καλά? Είχε βγει ο Γιάννης Ομπέζος και είχε πει, ρε παιδί μου, ότι με την κρίση έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα. Και η κρίση, ας πούμε, αυτό το ξεσκαρτάρισμα που γίνεται, δηλαδή αυτοί που έχουν δουλειά, είναι οι ικανότεροι ή είναι οι πιο μέσα στα κόλπα κτλ. Όχι, στα κόλπα, ούτε. Είναι οι πιο τυχεροί ή οι πιο ιδανικοί για το ρόλο. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Τώρα από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι όταν περιορίζονται οι δουλειές
και επειδή υπάρχει ανεργία, φροντίζει ο επιχειρηματίας να βρει και έναν ηθοποιό για ένα δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο ρόλο που θα μπορούσε πριν από 5 χρόνια ούτε καν να τον πλησιάσει. Α, ναι. Και έτσι ξαφνικά γίνονται και καλύτερα τα σήματα. Αλλά είναι γεγονός. Γιατί θα πάρει πιο λίγα λεφτά, λες. Ακριβώς. Δηλαδή έχει το δικαίωμα να συμβιβαστεί και ο ηθοποιός, έχει αυτός να δώσει τη διάθεση κάτι παραπάνω και να βάλει έναν ηθοποιό που πριν από 5 χρόνια δεν θα το φώναζε ποτέ για αυτόν τον ρόλο. Μάλιστα. Έκανες ποτέ κάποια άλλη δουλειά εκτός από αυτή? Ναι, βεβαίως. Πολλές έχω κάνει, αλλά σε επίσημο επίπεδο συνεργείο αυτοκίνητο. Εγώ είμαι πατέρας μου, ήταν μηχανικός. Και, είναι, και έχω και πτυχίο, είναι τρέλα με εμένα το αυτοκίνητο. Α, έχει σπουδάσει κιόλας μηχανικός. Ναι, την ξέρω τη δουλειά, αυτό είναι. Την ξέρω. Την έμαθα, έδωσε εξετάσεις, πήρα πτυχίο. Έχεις δικό σου συνεργείο, έχεις ανοίξει? Όχι. Αλλά είχε τον πατέρα μου. Πήγες ποτέ σε πειρασμό να ανοίξεις και να μην το δουλεύεις? Βέβαια να έχεις επανέλθει. Είχα μια τέτοια προοπτική, αλλά δεν γίνεται. Ή θα σε εκεί ή θα σε αλλού. Δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη δεν γίνεται. Το δικό σου αυτοκίνητο το φτιάχνεις μόνος, Δημήτρη? Ναι. Αλήθεια. Σωρά. Όλα δηλαδή. Όλα. Είναι ο φίλος μου Χαλκιάς, πηγαίνω στην Ισάν, μπαίνω μέσα, το φτιάχνω και φεύγω. Πες μου κάτι, δηλαδή πόσο τους 100 πληρώνουμε παραπάνω στα συνεργεία από ό,τι θα έπρεπε, δηλαδή από τώρα το... Εντάξει, τώρα αυτό είναι σχετικό να μην έχω και αντιπαλότητες με τους μηχανικούς. Όχι, εντάξει. Σήμερα είναι λίγο πιο τυποποιημένη η δουλειά. Ναι. Είναι πιο ηλεκτρονικά τα πράγματα, αυτό θέλει αντικατάσταση. Δεν μας πιάνουν λίγο τα οπίστερα, επειδή με έχω την αίσθηση. Όχι, νομίζω τώρα όχι. Τώρα πια όχι. Τώρα πια. Κάποτε ναι όμως. Βέβαια. Και χωρίς αποδείξεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Έχει αν την καλή διάθεση να τη δώσουν, αλλά είχε και άλλη έκπτωση. Δηλαδή μην χρεώνουμε τα πράγματα μονοδιάστατα. Μην λέμε ότι δεν μου έδωσε απόδειξη, είχε και ένα κέρδος. Σου λέγε με απόδειξη 100, χωρίς απόδειξη 70. Την επιλογή την κάνεις εσύ. Στο σπίτι είσαι εσύ ο μάστορας, δηλαδή ναι. Τα χέρια σου πιάνουν γενικά. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Μου αρέσει εμένα η δημιουργία, η κατασκευή. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ καλός μάγειρας, έχω καλύτερη μαγείρισα, αλλά είμαι καλός σε αυτά. Μ' αρέσει η δημιουργία, η κατασκευή, μ' αρέσει η χειρονακτική εργασία πολύ. Ναι, αρέσει η χαρά της κάθε γυναίκας, γιατί το μόνιμο θέμα στο σπίτι είναι οι γυναίκες που λέει, μα δεν χάλασε η λάμπα, δεν είναι αυτό το πιτσικάρι το τάδε ντουλάπι και δεν το έχεις φτιάξει κτλ. Εσύ δεν έχεις τέτοιους καουγάδες. Όχι. Η ταχύτητα σου αρέσει? Συνήθως η... Ναι. Οι μηχανικοί έχουν και μια λατρεία στα πειραγμένα αυτοκίνητα, στα κινητά. Ναι, είχα την εμπειρία εγώ να τρέξω αγώνες, αλλά δεν είναι εκεί. Έχεις τρέξει. Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό που βγαίνεις στον δρόμο με αθώους ανθρώπους να πηγαίνω έρχονται για να κάνω εγώ την τρέλα μου, εγώ το θεωρώ υπερβολή και γι' αυτό και κάποια ατυχήματα τα θεωρώ απαράδεκτα. Δεν παίζεις με τη ζωή τώρα. Αν θέλεις να πας, βουνά, δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά, πίστες υπάρχουν τώρα, μπορείς να πας, να εκτονωθείς, να βγάλεις τα αποθυμένα σου. Είναι ακριβώς σπορ. Όχι, το λέω πλέον, είμαι χορτάτος, εν πάση περιπτώσει είναι ακριβώς σπόρο αυτό, έτσι. Ναι. Θέλει πολλά λεφτά. Εσύ σε ποιους αγώνες έχεις τρέξει? Σε χώμα, με ενδιαφέρει το χώμα. Το χώμα, ε. Και είχες δικό σου αυτοκίνητο. Βέβαια, το έφτιαχνα μόνος μου. Ευκολίες, αυτά. Είναι η δημιουργία, η χαρά. Το έχεις ακόμα? Όχι. Το έδωσες? Τελειώσαμε αυτό. Αφού σταματήσει εδώ για 18-20 χρόνια. Είναι σαν σπορ. Έχεις τρακάρει ποτέ, Δημήτρη? Επειδή καταλαβαίνουμε ότι είσαι πολύ καλός οδηγός, ρε παιδί. Πού να τρακάρω στη ζωή μου? Ναι. Όχι, δεν ευτύχησες. Τέτοια εμπειρία δεν είχα. Ποτέ, έτσι. Ναι. Είσαι η χαρά της, του ασφαλιστή, εσύ. Ναι, όχι. Της ασφαλιστικής εταιρείας. Ήμουν τυχερός, θα έλεγα. Πέρα από ικανότητες υπάρχει και τύχη. Γιατί ναι, γιατί εντάξει, δεν είναι θεύτες. Εσύ μπορεί να πέσει όλος πάνω σου. Προχθές έγινε ένα τύχημα εκεί έξω από την πατρίδα μου στη Βέρεια με την Ομίχλη. Είναι αυτά που. Και εκείνο που μου κακοφάνηκε είναι αυτοί που πήγαν να βοηθήσουν και περιμέναν επίσης λάθος. Δεν κάθεσαι στην Ομίχλη να βοηθήσεις, γιατί κι άλλος δεν βλέπει. Σωστό. Δεν βλέπουμε μόνο αυτοί που πηγαίνουν προς τη Θεσσαλονίκη, είναι και αυτοί που πηγαίνουν προς την Κοζάνη, προς τα Γιάννη. Και πέσανε πάνω, τα 8 αυτοκίνητα ήταν επειδή περίμενε ένας τον άλλο να δει να βοηθήσουν. Εσένα ο μπαμπάς σου που ήταν μηχανικός αυτοκινήτων. Ναι. Δεν ήθελε να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Σαν τρελός. Σαν τρελός. Και εσύ πώς το είπες ότι θα γίνεις ηθοποιός? Είχα λουστεί μεσημέρι, ναι. Το καραμπάνιο, του λέω: εγώ φεύγω, έχω δώσει εξετάσεις τα εξαίρετα ταλέντα, θα πάω στην Αθήνα να γίνω ηθοποιός. Η μάνα μου καθόλου. Πόσο χρονών? 15 χρονών ήμουν. Και γύρισε, έτρωγε τη σούπα, με κοίταξε, πήγε να γίνεις ομοφυλόφιλος. Έτσι σου είπε, πήγε να γίνεις ομοφυλόφιλος. Αυτό ήταν. Θεώρησε ότι όλοι οι ηθοποιοί είναι ομοφυλόφιλοι. Κοίταξε, δεν μπορεί να δεχθεί ένας άνθρωπος ομόρφωτος, έτσι, ένας πόντιος, ξεκίνησε τη ζωή του από το μηδέν, να δει τώρα να έχει μια επιχείρηση και να βλέπει το γιο του να γίνει ηθοποιός, δεν το πήγαινε. Γιατί πριν από 30-40 χρόνια υπήρχαν κανόνες. Η πόντι όμως είναι ανοιχτό μυαλί. Μέχρι πού? Είναι, μέχρι απέρα, κανένα δύο μέτρα. Όχι. Ανοιχτό μυαλί είμαστε, έξυπνοι είμαστε. Εγώ είμαι πόντιος, το λέω και το πενεύομαι, αλλά ορισμένα πράγματα είναι κάθετα. Εκεί μετά πώς το δέχτηκε? Δηλαδή μετά, μετά τι? Από 16 χρόνια με είδε ηθοποιό. 16 χρόνια ηθοποιό, με είδε, του λέγανε το είδαμε το γιο σου εκεί. Αυτός είναι, του αρέσει, στην Ολυμπιακή δουλεύει, έλεγε διάφορα πράγματα. Εσείς δεν είχατε επαφή, δεν είχατε σχέση? Είχαμε, αλλά δεν ήθελε να λέει. Έλεγε ψέματα από το σπίτι δηλαδή? Έφυγα, βέβαια. Εκείνη την ημέρα? Τις επόμενες 3 μέρες.
Και έκανε να το δει 16 χρόνια μετά. Όχι, τον έβλεπα, αλλά δεν παραδεχόταν ότι εγώ είμαι ηθοποιό. Τι δουλειά κάνει αλλιώ. Εγώ το πτυχίο το πήρα περισσότερο για αυτό να δώσει εξετάσει του Υπουργείου. Ναι, γιατί είναι μηχανικό. Ναι, είναι στην Ολυμπιακή. Από μόνο και θέλει να είναι στην Ολυμπιακή. Ναι, τελείω. Μα τον είδαμε στο θέατρο. Καλά, το αρέσουν για αυτά. Ο Σκόμπι το θεωρούσε. Α, ο Σκόμπι το θεωρούσε. Όταν όμω μετά από 16 χρόνια. Τι είπε. Σε παρά, ήταν ενθουσιασμένο. Κάτσε, πρώτη φορά ποια παράσταση είδε. Η πρώτη παράσταση που ήταν η Αντιγόνη. Έκανα το φύλακα στην Αντιγόνη. Και πώ τον έψε να έρθει. Του είπα, με κάποια στιγμή πρέπει να με δίσλω. Τέλο πάντων, το είδε και ήταν και ένα περίεργο έργο. Δεν ήταν ορθόδοξο, μια κομμωδία κάτι. Ωραίο πολεμικό έργο. Καλό ήσουν. Πολεμικό σου άρεσε. Άκουγα του δίπλα πολύ καλό. Εγώ δεν ξέρω. Και μια φορά που με είδε εδώ στην Αθήνα, όταν ήρθε, βγήκε στη σύνταξη, στον δρόμο περνά από μέσα, υπήρχε ένα ενθουσιασμό και έλεγε από τη χαρά του, ο γιο μου είναι. Και από τότε έγινε φανατικό θαυμαστή. Α, ναι. Και μετά ήταν περήφανο και έλεγε. Πολύ, πολύ, πολύ. Η μαμά. Η μαμά με βοήθησε πάρα πολύ. Η μαμά είναι που εγώ νομίζω ότι οι άντρε με τη μάνα έχουμε πολλά κοινά. Με τον πατέρα είσαι ανταγωνιστικό. Πάντα, ε. Πάντα. Εγώ βλέπω και το γιο μου, του λέω τρίψε με και. Εντάξει. Στο λεπτό. Στο λεπτό. Η κόρη μου μπορεί να μετρήσει μια ώρα. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά? Εντάξει, η κόρη μου είναι. Γιατί έχει να κάνει και με την ηλικία αυτό. Είναι φοιτήτρια πλέον στο βιολογικό στο Ηράκλειο και ο γιος είναι 10 ετών. Α, ο γιος είναι μικρός. Ναι, αλλά είναι ζουζούλη. Είναι η σχέση. Ό,τι του λέω, ναι, έχει δίκιο και κάνει το αντίθετο. Αν το πει μάλλον, θα το κάνει. Η κόρη καμία σχέση. Η κόρη γίνεται βιολόγος. Ναι. Των θετικών επιστημών. Εντάξει, θα το δούμε κι αυτό. Γιατί... Τι έχει. Και, έχει... Τα ενδιαφέροντά της είναι πολλά. Εκτός από καλλιτεχνικά. Το έχει ξεπεράσει. Ο γιος της σου λέει που είναι ακόμα μικρός, δεν έχει επαγγελματικό προσωπικό. Θα γίνει ή ραλίστας ή δικηγόρος ή ό,τι βγάζει πολλά λεφτά μου. Λέει. Εσύ έχεις το πόντιο. Α, ό,τι βγάζει πολλά λεφτά. Καλό είναι αυτό. Το πόντιο κεφάλι του πατέρα σου το έχεις εσύ. Δηλαδή, ας πούμε, θα είσαι έτσι με το γιο σου ή θα είσαι ανοιχτό μυαλό και θα το πεις ό,τι θες. Είμαι, θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ αυτό που έζησα να προσπαθήσω να κάνω κάτι που αγαπώ πολύ και να μην κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι. Δεν θα το κάνω στα παιδιά μου. Είναι ένα φορτίο μεγάλο, ας πούμε, να προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι ικανός. Γιατί όχι μόνο εγώ και όλοι οι ηθοποιοί και πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους έχουν ταλαιπωρηθεί. Γιατί προσπαθείς να αποδείξεις ότι θα τα καταφέρω σαν άτομο, σαν δημιούργημα, αλλά και ταυτόχρονα να αποδείξεις στους άλλους πώς θα κατάφερα. Κοίταξε τι κάνω. Είναι μεγάλο φορτίο, δεν νομίζω ότι αξίζει. Και με τα όνειρα των παιδιών δεν παίζω. Το όνειρο είναι για μια ζωή. Άρα θα σταθείς δίπλα τους να κάνουν αυτό που εκείνοι θέλουν. Ό,τι να αποφασίσουν. Αρκεί μπορώ να συμβουλέψω. Από αυτό νομίζω δεν είναι. Έτσι είναι έτσι. Έχουν ελευθερία. Είπες ποτέ... Δεν είμαι καλός. Δεν θα συνεχίσω. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι είμαι καλύτερος στον κόσμο. Πάμε σε διαφημίσεις.